τετράγωνα των αστέρων. Μπορείτε να ανοίξετε, σας παρακαλώ. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Μην το δοκιμάσετε μόνοι σας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μόνο εμείς ξέρουμε να το κάνουμε με τέτοια μεγάλη επιτυχία. And that's all, folks. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Αυτά θα σας πω μόνο. Ιδέα, συγχαρητήρια. Δεν νιώθεις ότι έχεις τέλειους συνεργάτες, γιατί σήμερα επειδή είναι η τελευταία εκπομπή και νιώθω ότι είσαστε όλοι εξαιρετικά συγκινημένοι και γι' αυτό ξεκίνησα. Όχι, μια χαρά είσαστε. Ότι και εμεί πρόκειται να μα κάνει χάλια. Επειδή εμά δεν μα αρέσουν τα παραμύθια και κακοί οι δράκοι, ξέρουμε πολύ καλά και να του το δίνουμε πίσω, ξέρει αυτό που λέει. Να σου πω, Μπεζάκι, για μια στιγμή μπορεί να σε ευαίσθητο. Για μία. Σε καμία. Προσπαθήσαμε να σε συγκινήσουμε, δεν τα καταφέραμε. Αυτή τη χρονιά να μην είμαι καθόλου ευαίσθητο. Λοιπόν, και τα έχω καταφέρει. Αυτό ήταν μία σκέψη. Δεν την ήξερε κανένα από ό,τι κατάλαβα από τι αντιδράσει εδώ τη Έλληνα τουλάχιστον. Του Νίκου του Τιλκερίδη, του καπετάνιου αυτού του καραβιού, γιατί πραγματικά όταν βρίσκεσαι 11 μήνες κάπου και δεν συνεχίζει τη συνεργασία, είναι περισσότερο σε μπάρκο, μοιάζει περισσότερο με μπάρκο. Μπάρκο ναυτικού που πάει 11 μήνες, θαλασσοπνίγεται και επιστρέφει μετά στο λιμάνι του. Θαλασσοπνίγεται ακόμα. Παρά οτιδήποτε άλλο. Είναι μεταφορικές οι έννοιες. Απλώς οι 11 μήνες αυτό μου κάνουν κάπως. Η Αλεξία ή η Μοντέρ. Άσε με να πω, αγάπη μου. Θα σου χαλάσω εγώ τη συγκίνηση τώρα. Σιγά μην κλάψουμε για ένα παραμύθι που μας φτιάξαν. Δεν κατάλαβα. Δεν μας τα πάνε καλά τα παραμύθια όταν ήρθαν. Παιδάκι μου, σύνελθε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Cool down. Cool down, baby. Baby. Cool down, baby. Όχι, δεν μιλάμε για 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 μιλάμε Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ένα ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι υπέροχο. Συναρπαστικό. Με τα κύματα, με τη γαλήνη του. Ό,τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα ταξίδι για να έχει ενδιαφέρον και να το θυμάσαι δυνατά, έτσι, να μένει στη μνήμη σου πολύ ισχυρά, όπως κι αν είναι. Νίκος Τιλκερίδης λοιπόν ήταν ο καπετάνιος μας. Φυσικά είδατε το πλήρωμά μας, το εκπληκτικό πλήρωμα, που στάθηκε πάντα στο ύψος των περιστάσεων με αντίξωες συνθήκες, και με καλό καιρό και με κακό καιρό. Και αυτό δεν είναι ο κακός μας ο καιρός, είναι πάντα ο καλός μας ο καιρός εδώ. Αυτό που συζητούσαμε στο γραφείο, μάλλον όχι στο μακιγιάζ, συζητάγαμε με τον Γιώργο τον Μπέζα, είναι ότι ό,τι και αν ζήσαμε πίσω από τις κάμερες, γιατί καμία δουλειά δεν είναι εύκολη, όχι γιατί εμείς έχουμε το προνόμιο να περνάμε δυσκολίες, αλλά όλος ο κόσμος περνάει δύσκολα, ό,τι και αν ζήσαμε, δεν βγήκε ποτέ προς τα έξω, δεν βγήκε ποτέ προς εσάς. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει όποιος θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία. Υπήρχαν στιγμές που η εκπομπή είναι πολύ δύσκολα, για πολλούς λόγους, αλλά είμαστε εδώ πάντα με το χαμόγελο, έτσι όπως σας λέω. Είμαστε και εδώ σήμερα κοντά σας μέχρι τις 2 για να σας χαρίσουμε ένα χαμόγελο. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε, αυτό σας το δίνουμε απλόχερα και πολύ πολύ ειλικρινά. Άλλωστε δεν έχω μπορέσει ποτέ να κρυφτώ από εσάς. Πάντα ξέρατε πριν από μένα τι μου συμβαίνει. Επειδή είναι τελευταία μέρα σήμερα, 31 του μήνα, Πέμπτη, μην ξεχνάτε ότι ολοκληρώνεται μαζί με το παραμύθι Excellent ο διαγωνισμός μας για αυτά τα υπέροχα, υπέροχα ρολόγια Festina. 901-800-84-88 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τώρα να γίνει ο πανικός και τώρα είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, να σηκώσετε τα τηλέφωνα και να καλέσετε σε αυτό. Τουλάχιστον σε αυτό, στα άλλα μην καλείτε. Δεν είναι κανείς να σας απαντήσει πραγματικά. 901-800-84-88.